Λοιπόν, φύγαμε, πάμε Βερολίνο απευθείας. Περίμενε τώρα, όχι μία, έτσι. Κοιτάξτε εδώ μια καταπληκτική τοπίο. Εικόνα. Πώς τώρα. Πρώτη εικόνα η Δήμητρα. Ευχαριστούμε, Δήμητρα. Και πίσω η δεύτερο πλάνο. Δήμητρα Χιαδούλη. Καλημέρα, καλημέρα, Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εικόνα. Απριόρι. Στο κατάλληλο έτσι. Σημείο. Καλημέρα από το χιονισμένο Βερολίνο και παγωμένο Βερολίνο με μείον 4 βαθμούς. Από χθες έχει χιονίσει και από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες ημέρες η εικόνα θα είναι αντίστοιχη. Mm-hmm. Όμως πρέπει να πούμε ότι το ίδιο παγωμένη είναι και η πολιτική ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Με μια δημοσιονομική κρίση που βαθαίνει όλο ένα περισσότερο. Mm. Με μια δικαστική απόφαση της Καρλσρούης Κόλαφο που παγώνει ουσιαστικά τα πλασματικά ταμεία και τους πλασματικά ισοσκελισμένους λογαριασμούς. Mm-hmm. Με έναν Γερμανό καγκελάριο, ο οποίος ζήτησε πριν λίγες ημέρες από τη Βουλή να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης δημοσιονομικής ανάγκης. Μάλιστα. Και βέβαια ένα πρωτοσέλιδο της Bild. Όλα τα λεφτά. Με τον τίτλο «Χρεοκοπημένοι Γερμανοί, πουλήστε τα νησιά σας». Yeah. Είναι μια αναφορά και μια αυτοκριτική, θα λέγαμε, της Bild σε ένα γνωστό στην Ελλάδα πρωτοσέλιδο της από τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Όταν η γερμανική εφημερίδα συνέστηνε στην Ελλάδα να πουλήσει κάποια από τα Βέβαια. Δικά της ελληνικά νησιά του Σωστά. Αιγαίου για να Σωστά. αντιμετωπίσει μέρες, την, την κρίση χρέους. Έχει γυρίσματα η ζωή, Δήμητρα. Έχει Ακριβώς. γυρίσματα η ζωή. Έτσι είναι. Έχει γυρίσματα η ζωή και όπως αναφέρει στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λαφαζάνης, η ζωή είναι εκδικητική, όπως λέει χαρακτηριστικά, και ενδεχομένως η Γερμανία τώρα θα πρέπει να βιώσει αυτά που βίωσε η Ελλάδα την περίοδο της κρίσης. Μάλιστα, ο κύριος Λαφαζάνης συστήνει, συμβουλεύει τους Γερμανούς πολιτικούς να επιβάλλουν ενδεχομένως έκτακτη φορολογία στους πολίτες. Αλλά και στις επιχειρήσεις, προκειμένου να αντλήσουν έσοδα. Υπάρχει ιδέα όντως του ΕΤΙΔΕ. ΕΤΙΔΕ. Και... Καλό κουράγιο, Γερμανοί. Καλημέρα, Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Δήμητρα. Και, και προτείνει να πουλήσουν και γερμανικά νησιά. Ωραία. Ο κύριος Λαφαζάνης. Καλημέρα, καλημέρα, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.